Είμαι η Σίλη Ντιβάλ. Καλώς ήρθατε στο Θέατρο των Παραμυθιών. Η σημερινή ιστορία μιλά για έναν περιπλανόμενο στρατιώτη που δείχνει σε ένα βασιλιά και στην κόρη του ότι η τύχη ενός ανθρώπου είναι το πρόβλημα κάποιου άλλου. Οι πριγκίπισσες που χόρευαν. Χρόνια πριν, σε ένα τόπο όχι πολύ μακρινό, ζούσαν 6 όμορφες πριγκίπισσες. Όλες κόρες μου. Και από τότε που πέθανε η μητέρα τους, η αγαπημένη μου βασίλισσα Έθελ, ήταν όλες δική μου ευθύνη. Τα κορίτσια ζούσαν στην ευτυχία και ήταν ασφαλώς κύριοι στόχοι των τριγύρω νέων. Φαντάζεστε σε τι δύσκολη θέση βρισκόμουν. Προσπαθώντας να τις προστατέψω, έπρεπε να λάβω τα μέτρα. Καλησπέρα, κορίτσια. Καλησπέρα, πατέρα. 8 η ώρα. Ώρα για ύπνο. Ναι. Ναι, πατέρα. Ναι, πατέρα. Ναι, πατέρα, ναι. Πώς πάνε οι σπουδές σου, Τζανέτα? Πολύ καλά, πατέρα. Και το πλεκτό σου, Ουανέτα? Σχεδόν τελείωσα, πατέρα. Τα τριανταφυλά σου, Μασέτα? Ανθίζουν, πατέρα. Να. Υπεύσατε σήμερα, κορέτα, Ντινέτα. Ναι, ευχαριστούμε, πατέρα. Και εσύ, τι έκανες σήμερα, μικρή μου Λορέτα? Σήμερα ήταν υπέροχη ημέρα, μπαμπά. Αρχικά έφαγα κέικ με μαρμελάδα. Ξέρεις πόσο μου αρέσει η μαρμελάδα. Αλλά δυστυχώς αδιαθέτησα λίγο, γι' αυτό δεν πήγα στα λατινικά. Μη θυμώσεις. Η δασκάλα είπε ότι τα πήγα τόσο καλά χθες που μπορούσα να κάνω υπασία. Έτσι πήγα μέχρι την πόλη γιατί ήθελα να πάρω ρισμένο. Σε ευχαριστώ, Λορέτα. Χαίρομαι που είχες γεμάτη μέρα. Καληνύχτα. Καληνύχτα, πατέρα. Και τώρα. Πέστε όλες για ύπνο. Ναι, πατέρα. Για να προσευχηθείτε στον Κύριο για την ψυχή σας. Ναι, πατέρα. Πατέρα. Α, πατέρα. Μας το αφήνεις αυτό? Το αφήνουμε να καίει όλη νύχτα. Είναι πολύ βολικό για μας. Αλήθεια? Ναι, πατέρα. Ευχαριστούμε, πατέρα. Λοιπόν, όνειρα γλυκά. Όνειρα γλυκά, πατέρα. Θέλ, μακάρι να μου άφηνες γιους. Δεν ήξερα τι να κάνω. Αλλά κόρες είναι ένα μυστήριο για μένα. Να προσέχεις τον πατέρα. Προσέχεις τον πατέρα. Βασιλιά. Βασιλιά. Και κύριό μας. Κύριε, φυλάγε τη μητέρα μας που ζει στα ουράνια. Κύριε, να προσέχεις παρακαλώ τη γιαγιά και τον παππού. Και εμάς τις αδερφές. Να μας έχει καλά. Και ευλογία σε όλους και σε όλα. Βιαστείτε, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Λογαριασμοί, όλο λογαριασμοί. 500 φράγκα για πορτοκάλια. Θέλουν να με ξεζουμίσουν. Γι' αυτό, 2.000 φράγκα για τους σωματοφύλακες. Δεν έχει πέσει πιστολιά σε αυτό το βασίλειο εδώ και τόσα χρόνια. Αλλά γι' αυτό, διάβασε αυτό σε παρακαλώ.
Μην τρέμεις, άνθρωπε, διάβασε. 5.400 φράγκα για παπούτσια, κύριε. Παπούτσια! Είναι ληστεία! Θα ζητήσω το κεφάλι του παπουτσί γι' αυτό. Πού είναι? Με ζητήσατε, εξοχότατε. Ποιο είναι το νόημα αυτού του αστείου λογαριασμού? Είναι για τα πριγκιπικά παπούτσια. Παπούτσια! Κύριε. Κανείς δεν μπορεί να φορέσει τόσα παπούτσια σε μια ζωή. Προφανώς οι κόρες σας μπορούν, μεγαλειότητε. Εδώ είναι αναλυτικά ο λογαριασμός. 6 καινούργια παπούτσια χορού κάθε μέρα για τον προηγούμενο μήνα. Δηλαδή 12 καινούργια παπούτσια τη μέρα με 30 φράγκα το ζευγάρι ή 15 το κομμάτι. Όπως και να το δείτε, το σύνολο είναι. 5.400 φράγκα. Ακριβώς. Ένα ζευγάρι παπούτσια χορού η κάθε μία. Κάθε μέρα του προηγούμενου μήνα. Φοβάμαι πως δεν, μεγαλειότατε. Αφήνουν τα λιωμένα τους παπούτσια έξω από την πόρτα τους όταν ξεκλειδώνει το πρωί. Μα είναι κλεισμένες μέσα το βράδυ, δεν μπορούν να πάνε για χορό. Ή μήπως ναι. Εικονόμαι. Η πόρτα μένει κλειδωμένη μέχρι τις 7 το πρωί, κύριε. Το ορκίζομαι. Μήπως το σκάνει λίγο από τον περιορισμό του δωματίου τους. Σαν χλαμάρες, είναι ήσυχες σαν αρνάκια. Τώρα θα το λύσω το πρόβλημα στη ρίζα του. Έλα εδώ, παπουτσί. Τα έφτιαξα μόλις χθες. Αρκετά με αυτό το μυστήριο. Όλες ήσυχες. Ναι, πατέρα. Ναι, πατέρα. Ναι, ναι, πατέρα. Ναι, ναι. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Μη μου λέτε καλημέρα. Απαιτώ να μάθω. Γιατί αυτά τα παπούτσια είναι φθαρμένα. Τι γίνεται τα βράδια. Μήπως το σκάτε πίσω από την πλάτη μου. Δεν νομίζω να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τζανέτα, είσαι μεγαλύτερη, μίλα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα παπούτσια μας χαλάνε τόσο γρήγορα. Ειλικρινά, πρέπει να φταίνει τα πόδια μας που μεγαλώνουν. Τα βράδια μόνο κοιμόμαστε. Ναι, έχει δίκιο. Εμείς κοιμόμαστε. Ησυχία. Ησυχία, είπα. Έλα, μάλιστα. Νομίζουν πως θα με εξεγελάσουν. Έχετε δίκιο, μεγαλειότατε. Σας εξαπατούν. Λοιπόν, εφόσον δεν μπορείτε να εξηγήσετε αυτό το ακριβό μυστήριο, ίσως θα έπρεπε να ψάξω το βασίλειο για υποψήφιους detective. Τι εννοείς? Σίγουρα υπάρχουν πρίγκιπες τριγύρω που θα ήθελα να λύσουν το μυστήριο και σε αντάλλαγμα να παντρευτούν μία από σας. Να κληρονομήσουν το βασίλειό μου. Βέβαια, βέβαια. Μια από εσάς θα γίνει ένα πανέμορφο τρόπαιο. Έλα. Πίστευαν πως θα με ξεγελάσουν. Άτακτες πριγκίπισσες. Ωραία, μια χαρά τα καταφέραμε. Και τώρα τι θα κάνουμε? Ποιος το περίμενε να μας προδώσουν τα παπούτσια? Είμαι πολύ μικρή για να παντρευτώ. Όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν θέλω να παντρευτώ. Δεν θέλουμε τίποτα. Είμαι πολύ μικρή. Εγώ δεν θα γίνω κανενός πρίγκιπα το τρόπαιο. Αφήστε τους να πάνε στον πατέρα. Κανένας δεν πρόκειται να μας ανακαλύψει. Έχω ένα σχέδιο. Όπως απείλησα, όλοι έμαθαν πως όποιος πρίγκιπας ανακάλυπτε το μυστικό των πριγκιπισσών, θα παντρευόταν μία από αυτές και θα ήταν ο κληρονόμος μου. Δηλαδή του βασιλιά. Αυτό είναι ένα ωραίο γεύμα για έναν μεγάλο άντρα. Η λιχουδιά του ενός είναι η πείνα του άλλου.
Πες μου, στρατιώτη, τι κάνει ένας πολεμιστής σαν και σένα σε αυτά τα ειρηνικά μέρη? Τραυματίστηκαν, υπηρετούσα την πατρίδα. Και δεν μπορώ να πολεμήσω άλλο. Θες να δεις το σημάδι μου? Ω, σε πιστεύω. Πες μου, μιας και είσαι βετεράνος, λοιπόν, πρέπει να έχεις μια σύνταξη να σε διευκολύνει. Όχι, ο βασιλιάς μου έχασε τον πόλεμο και μαζί με αυτόν την περιουσία του. Μου έδωσαν μόνο 6 φράγκα για να περάσω. Τότε δεν θέλω τη βοήθειά σου. Όχι, 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 όχι. Επέτρεψέ μου. Το δώρο του ενός είναι η ικανοποίηση του άλλου. Ευχαριστώ. Και τώρα πού πας? Πραγματικά δεν ξέρω. Πού και πού σκέφτομαι ότι θα ήθελα να ερωτευτώ και να παντρευτώ. Λες να δοκιμάσω την τύχη με τις πριγκίψες? Ω, τότε θα επιστρέψω τη χάρη. Να, πάρε αυτό το μανδύα. Δεν φαίνεται ιδιαίτερος, αλλά μπορεί να κάνει όποιον το φοράει αόρατο. Να γίνω αόρατος? Και τι το χρειάζομαι αυτό? Σκέψου λίγο. Μα για να ακολουθήσεις τις πριγκίπισες, όταν πηγαίνουν για χορό και να μη σε καταλάβουν. Ώστε οι γορούλες του βασιλιά βγαίνουν για χορό τα βράδια? Τώρα, πρέπει να φύγω. Καλή τύχη. Γεια Στάσου. Πες μου, πώς θα πω στο παλάτι? Παραλίγο να το ξεχάσω. Όταν φτάσεις στο παλάτι, μη μπεις το κρασί. Μα τι παράξενη γριά. Αόρατη μανδύες. Πριγκίψεις φχορεύουν. Ίσως και να μου έκανε μάγια. Μπορεί να είναι μάγισσα. Απ' την άλλη, μπορεί να μου έφερε γούρι. Μπορεί να είναι καλή νεράιδα. Οι θεοί να με φιλάνε. Θα το μάθω στα σίγουρα. Μα πού είναι το χέρι μου? Μα το βασιλιά Γουέν Κλάους. Χάθηκε το χέρι μου. Πού είναι το χέρι μου? Είμαι αόρατος. Είμαι αόρατος. Αόρατος μανδύας. Πήρα απόφαση, ναι, αυτό είναι. Θα διαλέξω την Εράιδα παρά την κακιά μάγισσα. Καθώς ο καλός στρατιώτης ξεκινούσε για το παλάτι, έφτασε στο κάστρο ένας πρίγκιπας, αποφασισμένος να λύσει το μυστήριο με τα φθαρμένα παπούτσια. Και φυσικά να πάρει για τον εαυτό του μια νύφη και μια αυτοκρατορία στη συνέχεια. Τώρα, βλέπω ότι έρχεσαι από το πάνω Γουίμπο. Ναι, κερδίσαμε το κάτω Γουίμπο, μεγαλειότατε, στον πόλεμο. Οι καλύτερες οικογένειες πήγαν πάνω και οι χειρότερες κάτω. Ασφαλώς. Ασφαλώς. Ω, να οι ομορφές μου. Ω, ελάτε. Ελάτε μέσα, κόρες μου. Να σας συστήσω. Αυτός είναι ο πρίγκιπας Χέινριχ. Ντεβρις, Χάμιλτον Λόιντ, πέμπτος κόμις του Σίμπερν, δεύτερος του Τσίπιν Νόρτον και μέγας πρίγκιπας του Γουίμπο. Του πάνω, Γουίμπο. Βέβαια, πάνω. Κυρίες, σηκωθείτε παρακαλώ, σηκωθείτε. Μοιάζει με Πασκαλινό αυγό. Κάθε μέρα είναι αργία στο πάνω Γουίμπο. Λοιπόν, Χένρικ, ξέρεις τους κανόνες. Έχεις 3 μέρες να ανακαλύψεις γιατί οι κόρες μου λιώνουν τα παπούτσια τους κάθε βράδυ. Θα έχεις ένα δωμάτιο δίπλα στο υπνοδωμάτιο των κοριτσιών. Για να τις ελέγχεις καλύτερα. Και ξέρεις, όχι βλακίες. Ασφαλώς. Ασφαλώς. Λοιπόν, κανονίστηκε. Θα σου δείξω πώς θα πας στο δωμάτιό σου. Έλα.
Δεν φαίνεται αρκετά έξυπνος όταν για να δώσει τα κορδόνια του. Ήταν αρκετά έξυπνος όμως να βάλει στο μάτι ένα βασίλειο. Πάντως δεν είναι σίγουρο ο πρίγκιπας των ονείρων. Μοιάζει περισσότερο με φλάκι. Με δαντέλα και λεβάντα. Α, καταρφές, γιατί θα έχει πολύ πλάκα. Εκείνο το βράδυ έγινε ένα μεγαλοπρεπές γεύμα προς τιμήν του πρίγκιπα Χένριχ. Εγώ βέβαια δεν ήξερα πως όταν ήρθε η ώρα για την τελική πρόποση, η Τζανέτα έριξε ένα υπνοτικό φίλτρο στο κρασί του πρίγκιπα. Ας πιούμε στην επιτυχία σας. Είσαι υγεία. Ναι, ναι. Πιείτε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αλήθεια θες να κερδίσω, ωραία μου, κυρία. Φυσικά. Σου είπα πόσο όμορφη είσαι. Πόσο όμορφη είσαι, Ζανέτα. Πολλές φορές. Γλυκιά μου, Ζανέτα. Νέτα. Ζανέτα. Δεν θα ήθελα τίποτα περισσότερο από το να κοιτάω τα μάτια σου. Για όλη μου τη ζωή. Και να κληρονομήσεις τη γη του πατέρα μου, φυσικά. Ασφαλώς. Σήκω πάνω, Χένρι. Πάνω, πάνω, πάνω. Και τώρα ήρθε η ώρα να φανώ έξυπνος και... σοφός. Με την άδειά σας, έχω ένα μυστήριο να λύσω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καληνύχτα. Ο πρίγκιπας Χένριχ δεν ήταν τίποτα δύσκολο για την Τζανέτα. Το μαγικό της φίλτρο έπιασε προς έκπληξη των αδερφών της. Εκείνο το βράδυ, όπως και κάθε βράδυ, κοιμόταν σαν πουλάκι και δεν είχε ιδέα που χόρευαν οι κόρες μου. Την τρίτη μέρα, ο πρίγκιπας Χένριχ επέστρεψε πίσω στο Wimbo. Στο πάνω Wimbo, καθώς είχε αποτύχει. Ασφαλώς. Και άλλοι πρίγκιπες ακολούθησαν, αλλά όλοι απέτυχαν δυστυχώς. Μια μέρα, η μοίρα βοήθησε και οδήγησε τον καλό στρατιώτη στο μαγαζί του παπουτσί του βασιλιά. Συγγνώμη, κύριε. Έχω ένα πρόβλημα. Μήπως θα μπορούσατε να μου φτιάξετε την αριστερή μου γότα? Όχι, όχι τώρα. Δεν βλέπεις ότι έχω δουλειά τώρα. Πρέπει να έχω έτοιμα αυτά τα παπούτσια για το παλάτι στις 5. Δύο ζευγάρια 38 νούμερο, ένα 39. Είπατε για το παλάτι? Ναι, 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 ναι. Εκεί που συνήθως μένουν οι πριγκίπισσες. Κοίτα να δεις που σύρθηκε η γάτα. Κοιτάξτε, ξέρω ότι μόλις γνωριστήκαμε, αλλά θα θέλατε να με πάρετε μαζί σας στο παλάτι. Εσένα? Ας έπαιρνε στο παλάτι ο βασιλιάς, θα μου έπαιρνε το κεφάλι. Το ξέρω ότι δεν μου φαίνεται, αλλά μπορώ να λύσω το πρόβλημα του βασιλιά. Να είστε σίγουρος γι' αυτό. Και πιστεύεις ότι θα καταφέρεις αυτό που τόσοι πρίγκιπες απέτυχαν? Ένας φτωχός για κάποιον μπορεί να είναι για άλλον πρίγκιπας. Καλά τα πες και καλημέρα. Άκου, παπουτσί. Έχω έναν τρόπο που κανένας δεν θα μάθει ότι με έφερε στο παλάτι. Μην είναι ήσυχος γι' αυτό. Κι εγώ τι θα κερδίσω αν σε οδηγήσω στο παλάτι και πιθανώς σε μια σύζυγο και ένα βασίλειο, ε? Θα σου πω. Όταν κερδίσω το βραβείο, θα σε ανταμείψω. Μια σύνταξη. Ωραία. Και ένας τίτλος. Ωραία. Πώς σου ακούγεται? Σερ Παπουτσής. Λόρδος Παπουτσής. Λόρδος Παπουτσής. Λόρδος Παπουτσής. Καλά τότε, Ονειροπόλε. Πιάσε αυτά τα παπούτσια. Πάμε στο παλάτι, τώρα. Εντάξει, στρατιώτη, φτάσαμε. Εδώ ακριβώς είναι το πολύτιμο παλάτι. Φοβάμαι πως εδώ χωρίζουν οι βρώμοι μας, όμως. Δεν θα χρειαστεί. Κύριε, πού πήγες? Αν μου κάνεις πλάκα! Παπουτσί, βιάσου. Έχω ραντεβού με 6 πριγκίπισσες.
ξέρω πως δεν έπρεπε να ξενυχτήσω φτιάχνοντας εκείνα τα παπούτσια. Δώσ' μου τα παπούτσια! Δώσ' μου τα παπούτσια, σου λέω! Εμφανίσου αμέσως! Ένας φρόμικος στρατιώτης είναι καλύτερος από ένα φάντασμα. Συγγνώμη, δεν ήθελα να σε τρομάξω. Δυσκολεύομαι κι εγώ να πιστέψω αόρατους μανδύες, αλλά τελικά πίστεψα. Στη θέση σου θα φύλαγα το μανδύα σαν τα μάτια μου. Πολλοί πρίγκιπες τα έβιναν τα πάντα για έναν τέτοιο μανδύα. Πολύ ανησυχείς, παπουτσί. Μη κακομελετάς. Βλέπεις, Τζανέτα, όταν οι μεγάλοι ωκεανοί υποχώρησαν, η γη έμεινε ξερή και δημιουργήθηκαν τα βασίλεια της γης. Μα τα βασίλεια δημιουργήθηκαν από ανθρώπους, πατέρα. Όχι από την ξηρασία. Τώρα, είμαστε κάπου εδώ, ε? Mm-hmm. Αν αυτό που λες είναι σωστό, τότε το βασίλειό μας θα έπρεπε να περιβάλλεται από ωκεανούς. Ναι, έχεις δίκιο. Η μητέρα σου, Θεός χωρέστηνα, θα ήταν περήφανη για σένα. Ω, είσαι τόσο έξυπνη. Όχ, όχι κι άλλος πρίγκιπας. Θα δούμε. Υψηλότατε, ήρθα να απαντήσω στην διακήρυξη και να κερδίσω μία νύφη και το βασίλειό σας. Εύγουλο το στρατιώτη. Αλλά δυστυχώς η προσφορά ισχύει μόνο για πρίγκιπες. Μα γιατί? Γιατί, πατέρα? Αυτός ο άντρας φαίνεται ότι έχει ένα τίμιο, αν και βρώμικο πρόσωπο. Κανένας πρίγκιπας δεν τα έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Τι θα βλάψει να προσπαθήσει και ένα στρατιώτης? Από πότε υπερασπίζεσαι εσύ τον διαγωνισμό? Λυπήσου τον πατέρα. Φαίνεται ότι θα του χρειαζόντουσαν τρεις μέρες κλειδί στο παλέ. Έλα τώρα, Τζανέτα. Δεν υπάρχει λόγος να τη μαλώνετε, μεγαλειότατε. Η προσβολή του ενός είναι το κοπλιμέντο του άλλου. Σε συμπαθώ, στρατιώτη. Εντάξει, μπορείς. Αλλά αν σε τρεις μέρες δεν έχεις λύσει το μυστήριο, θα αποχωρήσεις. Σύμφωνοι? Σύμφωνοι. Ωραία. Περιποιήσου τον Τζανέτα. Ναι, πατέρα. Ευχαριστώ, μεγαλειότατε. Θα είναι ωραίο να έχουμε και ένα καλεσμένο που δεν είναι πρίγκιπας. Να σου δείξω το χώρο. Δεν θα έλεγα όχι σε μια πριγκίπισσα. Μπορεί να σου χρειάζεται ένα μπάνιο, αλλά οι τρόποι σου είναι άψογοι. Η μητέρα μου με δίδαξε καλά. Σου έμαθε να χρησιμοποιείς σαπούνι? Η μητέρα μου με έπλαινε κάθε Σάββατο, είτε το χρειαζόμουν, είτε όχι. Για κοίτα, τόση υγιεινή στις χαμηλές τάξεις. Επιτρέψτε μου. Ξέρεις, υπάρχει μια γνωστή μπαλάντα αυτή την περίοδο που προειδοποιεί τις κοπέλες για τους γοητευτικούς στρατιώτες. Δεν νομίζω μια κοπέλα τόσο έξυπνη να επηρεάζεται από τους μνηστήρες. Οι άλλες, στην ηλικία σου είναι ήδη παντρεμένες. Θα το εκλάβω ως κοπλιμέντο. Ο πατέρας μου προσπαθεί να με παντρέψει εδώ και χρόνια. Αλλά δεν είναι του τύπου μου. Αλήθεια, δεν θα το φανταζόμουν ποτέ. Να, δεν έχω καμία διάθεση για αγάπες. Για ηρωικούς άντρες που καφιούνται για τις νίκες τους. Υπάρχουν και άλλα εκτός από την αγάπη. Εκείνη τη νύχτα, μετά από ένα πλούσιο γεύμα, συνόδευσα τον στρατιώτη στο δωμάτιό του, που ήταν δίπλα σε αυτό των κοριτσιών. Συζητήσαμε περί ανέμων και υδάτων και μου διηγήθηκε τις περιπέτειές του. Έπιασα τον εαυτό μου να το συμπαθεί, καθώς ήταν σοφός στα μάτια μου. Ευχαριστώ. Από εδώ. Είχε έξυπνα ακολουθήσει τη συμβουλή της ηλικιωμένης γυναίκας και απέφυγε να πιει από το κρασί και το φίλτρο στο δείπνο. Αλλά η Τζανέτα, που δεν έχανε εύκολα, ήρθε στην πόρτα του με ένα βραδινό κολατσιό. Ω, ναι. Είμαστε πολυμήχανοι στην οικογένεια. Ναι. Ω, γεια. Γεια. Σε τι οφείλω την τιμή της επίσκεψης?
Οι αδερφές μου και εγώ σκεφτήκαμε ότι ίσως ήθελες κουλουράκια και γάλα πριν κοιμηθείς. Κουλουράκια και γάλα. Το αγαπημένο μου. Ο πατέρας είναι αυτός στο παράθυρο. Ο πατέρας μου. Λατρεύω τα κουλουράκια με το γάλα πριν τον ύπνο. Θα τα πάρω αυτά τώρα και θα τα πούμε το πρωί. Εντάξει. Εντάξει. Γεια. Καληνύχτα. Το ήξερα ότι θα το έπινε. Άρα το παιδί είναι ελεύθερο. Μόλις μας κλειδώσει ο πατέρας, είμαστε ελεύθερες να φύγουμε. Καληνύχτα, κόρες μου. Καληνύχτα, πατέρα. Γουενίτα, είδες τα διαμάντια μου? Στο κουτί με τα σημικά, νομίζω. Λορέτα, να βάλω το ροζ ή το κίτρινο? Το κίτρινο. Το ροζ σε κάνει να μοιάζεις με φλαμίγκο. Ευχαριστώ πολύ. Ποια πήρε τη βούρτσα μου? Κανείς δεν πήρε τίποτα. Είναι εκεί που την άφησες. Τζανέτα, κάτι δεν πάει καλά. Νιώθω περίεργα. Καλά, ας ελέξουμε το στρατιώτη μας. Κοιμάται του καλού καιρού. Ηρέμησες τώρα? Ακόμα νιώθω κάπως περίεργα. Μπορεί να φταίει το κεφαλάκι που έπαγε το βράδυ. Η γλύκο πατάτης. Και η τούρτα βατόμουρο. Ας συγκεντρωθούμε. Ο άντρας των ονείρων μου είναι ένας πρίγκιπας με γενιάδα που ποτέ δεν έχει νεύρα και του αρέσει να κολυμπάει. Ο άντρας των ονείρων μου είναι ένας πρίγκιπας που φροντίζει τα ζώα και χαρίζει στους φτωχούς. Ο άντρας των ονείρων μου είναι ένας γενναίος πρίγκιπας που κερδίζει τους πολέμους και προστατεύει τους αδύναμους. Ο άντρας των ονείρων μου είναι ένας πρίγκιπας που ταξιδεύει στους ωκεανούς και ποτέ δεν αρρωσταίνει. Ποτέ μα ποτέ. Ο άντρας των ονείρων μου είναι ένας πρίγκιπας που είναι ποιητής, πάρα πολύ ρομαντικός και χορεύει θεσπέσια. Ο άντρας των ονείρων μου είναι ένας πρίγκιπας ξεχωριστός. Στρατιώτης ακολούθησε τις πριγκίπισσες μέσα στο σκοτεινό τούνελ. Καμία δεν υποπτεύθηκε την παρουσία του, καθώς ο μανδύας τον έκρυβε εντελώς. Αλλά λάθη συμβαίνουν. Κάποιος πάτησε το φόρεμά μου! Τι? Μη λες βλακίες, δεν είναι κανείς εδώ. Μπορεί να είναι ποντίκια! Δεν σέρνετε τίποτα εδώ πέρα. Λορέτα, μην τις τρομάζεις τόσο. Πάμε. Ναι. Α!
Πάμε! Βλέπετε, οι πρίγκιπες μας περιμένουν. Ελπίζω να έχουν βάλει σήμερα. Μία-μία οι πριγκίπισσες συνάντησαν από έναν όμορφο πρίγκιπα σε μια χρυσή γόνδολα, περιμένοντας να τις πάνε κάτω στο ποτάμι. Το φεγγάρι έλαμπε ρίχνοντας ένα σημαίνιο φως στην παρέα που τέριαζε μόνο με τα λαμπερά χαμόγελα των κοριτσιών, καθώς αιωρούνταν στα προσωπικά τους όνειρα. Ο στρατιώτης κοίταζε με απορία τις πριγκίπισσες να επιβιβάζονται και τελικά πήδηξε στην τελευταία βάρκα προς έκπληξη της Λορέτα και του συνοδού της. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η βάρκα είναι τόσο βαριά σήμερα. Δεν φταίω εγώ. Τίποτα δεν πάει καλά απόψε. Όλα είναι τόσο περίεργα. Ο στρατιώτης περιποιήθηκε τον εαυτό του δοκιμάζοντας τις λιχουδιές. Καθώς περνούσε η νύχτα, απολάμβανε ιδιαίτερα το γεγονός ότι ήταν αόρατος και έκανε παραπάνω από μία φάρσα στους ανύποπτους καλεσμένους, παίρνοντας ακόμα και σειρά στο χορό. Το επόμενο πρωί ο στρατιώτης είχε πολλά κέφια. Δεν είπε ότι είχε ανακαλύψει το μυστικό των κοριτσιών. Και γιατί να το έκανε άλλωστε. Απολάμβανε ιδιαίτερα την παραμονή του στο παλάτι. Είχες ωραίο βράδυ. Ω, Τζανέτα, πιάσε μου τον μπέικον. Ονειρεύτηκα ότι πολεμούσα στο πόλεμο του Πέμπλουμ, κύριε. Ω, ναι. Ήταν μια θλιβερή περίοδος της ιστορίας μας. Λίγο ακόμα χυμό, παρακαλώ. Όλοι οι πόλεμοι είναι θλιβεροί και νομίζω ότι θα έπρεπε να αποφεύγονται. Τι λέτε? Συμφωνώ. Έχεις τίποτα στοιχεία να μου πεις? Έμαθες γιατί ξοδεύω τόσα λεφτά σε παπούτσια χορού? Φοβάμαι πως όχι ακόμα. Ήμουν κουρασμένος από το ταξίδι μου χθες και κοιμήθηκα αμέσως. Δεν κατάλαβα καν πως με πήρε ο ύπνος. Μπορώ να έχω το κέικ, παρακαλώ? Τίποτα σχέδια για σήμερα? Έλεγα να περάσω τη μέρα με τις κόρες σας, μεγαλειότατε. Αυστηρά για την ερευνά μου, βεβαίως. Βλέπετε, πρέπει να γνωρίσω τις κόρες σας για δύο λόγους. Πρώτον, για να μάθω περισσότερα για το που πηγαίνουν. Και δεύτερον, για να δω ποια θα διαλέξω για νύφη. Φαίνεσαι πολύ σίγουρος για τον εαυτό σου. Αυτό είναι αλήθεια, κύριε. Αυτό είναι αλήθεια.
σίγουρα. Πατέρα, εμάς δεν μας πέφτει κανένας λόγος. Ναι, ναι, φυσικά. Πείτε μου που πηγαίνετε τα βράδια και θα βάλω τέλος σε όλα. Το περίμενα. Στρατιώτη, μπορείς να περάσεις όσο χρόνο θες με τις κόρες μου. Και θέλω όλες σας να είστε πάρα πολύ συνεργάσιμες. Σε κάποια πλαίσια, ασφαλώς. Έτσι ο στρατιώτης ξεκίνησε να γνωρίζει τις κόρες μου. Και συνέχισε με το να κλέψει τις καρδιές τους επίσης. Είναι ο τρίτος βασιλιάς. Πρέπει να προσέχω. Έχεις πολύ πλάκα. Σίγουρα δεν είσαι βαρετός σαν τους άλλους πρίγκιπες. Ίσως επειδή δεν είμαι πρίγκιπας. Με βρίσκεις όμορφη? Αν σε βρίσκω όμορφη. Σε βρίσκω πολύ όμορφη. Θα με παντρευώσουν? Ίσως. Αλλά σου πέφτω λίγο μεγάλος και νομίζω ότι θα έπρεπε να είσαι με ένα νεαρό όμορφο άντρα, κάποιον που να στέκεται άξια δίπλα σου. Αλήθεια? Οπωσδήποτε. Σ' έπιασα. Η Λορέτα έπεσε από τον τρόπο που έπαιζε σκάκι. Έπρεπε να το περιμένω ότι η Γουανέτα θα ερωτευόταν οποιονδήποτε μπορούσε να της φτιάξει τον αργαλιό. Η Μασέτα υπέκυψε αμέσως στο πράσινο αντίχειρά του. Κορέτα και Ντινέτα, λυπάμαι που το λέω, αλλά έπεσαν πάνω του σαν γάτες σε ποντίκι. Οι αδερφές μου φαίνονται γοητευμένες από την έλλειψη των τρόπων σου. Ενώ εσύ όχι. Η γοητεία όπως και η ομορφιά είναι συνήθως επιφανειακή. Ειλικρινά δεν θέλω να σε προσβάλλω. Ειλικρινά όχι. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εσύ και οι αδελφές σου νιώθετε χρέος να μην υπακούετε στον πατέρα σας που προφανώς αγαπάτε τόσο πολύ. Αφότου πέθανε η μητέρα μας, ο πατέρας θρηνούσε για χρόνια και αρνήθηκε να ξαναπαντρευτεί. Σαν μεγαλύτερη, δεν μπορείς να τον κάνεις να καταλάβει τι σημαίνει να μεγαλώνεις μία γυναίκα. Προσπαθώ. Πολύ. Αλλά είναι πεισματάρης. Τρέχει κάτι? Όχι. Λοιπόν, αρχίσω να καταλαβαίνω ορισμένα πράγματα τώρα. Δεν νομίζω ότι είναι ο ρόλος σου να μπλέκεσαι στα οικογενειακά μας. Τα οικογενειακά σας, αυτά είναι πράγματα που πρέπει να γνωρίζω αν είναι να γίνω γαμπρός του βασιλιά. Γαμπρός! Στρατιώτη, προτρέχεις. Ηρέμησε, παρακαλώ. Ζητάω συγγνώμη. Εννοούσα μόνο ότι... Όχι. Εγώ τουλάχιστον θα χαρώ πολύ να σε δω να φεύγεις αύριο. Όπως λένε, μπορεί να χάσεις μια μάχη, αλλά να κερδίσεις τον πόλεμο. Εκείνο το βράδυ ο στρατιώτης ακολούθησε τις πριγκίπισσες άλλη μια φορά. Έτσι, για πλάκα. Και φυσικά για να δει την Τζανέτα να χορεύει στο σελινόφως. Πού χτύπησα? Μα δεν είναι κανείς εδώ. Μου φαίνεται πολύ παράξενο. Αχ, η μύτη μου πονάει. Τι θα πω στον πατέρα? Μπορείς να του πεις ότι έπεσες από το κρεβάτι. Α, γίτσες.
Το ήξερα ότι κάτι κακό θα συνέβαινε. Πάμε σπίτι. Το βράδυ δεν πήγε καλά για κανέναν. Τα κορίτσια μου είχαν κατατρομάξει. Και ο καλός στρατιώτης έπιασε ένα δυνατό κρύο. Α! Μια αρκούδα! Νομίζω ότι είναι πίσω μας. Πρέπει να τρέξουμε. Λυπάμαι που έπεσες χτες, Τζανέτα. Θα πω στον ξυλουργό να ρίξει μια ματιά στο κρεβάτι σου. Ευχαριστώ, πατέρα. Με τις υγείες σου. Ω, καλημέρα, στρατιώτη. Κρύωσες? Φοβάμαι πως είναι μεγαλειότατε. Άφησα το παράθυρο μου ανοιχτό. Εύκολο να το κάνεις σε κάστρο. Θα πω στο γιατρό μου να σου δώσει κάτι. Είστε... πολύ καλός. Άσχημο όνειρο. Βατόμουρα. Λυπάμαι που πέφτω κατευθείαν στη δουλειά, αλλά αυτή είναι η τελευταία σου μέρα. Ξέρεις που πηγαίνουν οι κόρες μου το βράδυ? Βεβαίως. Βεβαίως, κύριε. Οι κόρες σας πηγαίνουν για χορό με 6 πρίγκιπες σε ένα βασίλειο κάτω από τη γη. Είναι αλήθεια? Ουανέτα? Μασέτα? Κορέτα Ντινέτα? Λορέτα? Τζανέτα? Αδερφές, ψυχραιμία. Έχεις καμιά απόδειξη για το υπόγειο βασίλειο? Μάλιστα, κύριε, έχω. Έφερα μαζί μου ένα ασημένιο κλαδί και ένα χρυσό κύπελο. Μπορεί καμιά να μου το εξηγήσει αυτό? Αυτό που λέει ο στρατιώτης είναι αλήθεια. Πάμε κάθε βράδυ για χορό σε ένα φανταστικό κόσμο, πατέρα. Μα τι σας λείπει από τον κόσμο που ζούμε? Κύριε, επιτρέψτε μου. Αν εμπιστευόσασταν τις κόρες σας και τους δίνατε λίγη ελευθερία, αντί να τις κλειδώνατε σαν πουλιά στο κλουβί, τότε θα βλέπατε πόσο όριμες μπορούν να γίνουν. Ήμουν πολύ προστατευτικός μαζί σας, μικρές μου. Δεν είμαστε τόσο μικρές πια, πατέρα. Όχι. Δεν είστε. Υποθέτω ήθελα να μείνω στις όμορφες αναμνήσεις που έχω από όταν ήσασταν μικρές και η μητέρα σας ήταν ακόμα μαζί μας. Πάντα ήξερε τι να κάνει. Αλλά δεν είναι εύκολο να είσαι ένας πατέρας μόνος. Πρέπει πολλά να σκέφτεσαι. Μπορεί κάτι να πάει στραβά. Αλλά ελπίζω να μην σας τρόμαξα για την υπόλοιπη ζωή σας. Μην ανησυχείς, πατέρα. Θα είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, στρατιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Έλυσες το μυστήριο και ένωσες την οικογένειά μου. Θα κρατήσω το λόγο μου. Ποια από τις κόρες μου θέλεις να παντρευτείς? Αφού πρέπει να διαλέξω μεγαλειότατε, θα διάλεγα τη Ζανέτα. Δεν θέλω χάρες, στρατιώτη. Μην κάνεις έτσι, Τζανέτα, επειδή ήταν πιο έξυπνος από σένα. Αν και όλες οι κόρες σας είναι υπέροχες, η Ζανέτα είναι η πιο όμορφη για μένα. Γιατί είναι πιο σοφή. Και την ερωτεύτηκα, μεγαλειότατε. Από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή που την είδα. Ωραία, τότε κανονίστηκε. Όχι ακριβώς, μεγαλειότατε. Πρέπει να είναι δική της η απόφαση. Μ' αγαπάς, Ζανέτα?
Θα γίνεις γυναίκα μου. Ναι. Ναι. Πες ναι. Πες ναι. Πες ναι. Έλα. Ναι. Ναι. Σ' αγαπώ και θα σε παντρευτώ. Υπό έναν όρο. Σ' ακούω. Πες μου πώς ανακάλυψες το μυστικό μας. Το μυστικό σας. Ανακάλυψα το μυστικό σας με αυτό. Μ' αυτό εδώ. Δώρο από ένα παλιό φίλο. Σε βοήθησε μια μάγισσα. Αχα. Η μάγισσα του ενός είναι η καλή νεράιδα του άλλου. Έτσι ο καλός στρατιώτης και η Τζανέτα παντρεύτηκαν. Όλοι χάρηκαν γιατί πουθενά δεν υπήρχε ένα τόσο ταιριαστό ζευγάρι. Τώρα μπορούσα να ξεκουραστώ ήσυχος. Αφού είχα καταλάβει το λάθος που έκανα με τον Έιμε υπερπροστατευτικός και τους έκανα σαφές ότι κάθε μια θα μπορούσε να διαλέξει όποιον πρίγκιπα ήθελε, αν και ποτέ δεν θα ξεχνούν σαν τον πρίγκιπα των ονείρων τους. Πάει μία. Πέντε έμειναν, Έθελ.